Ακριβώς. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Φτιάξαμε ένα λιμάνι στον Άγιο Κωνσταντίνο με αρκετά εκατομμύρια. Ναι. Το εγκαινίασε ο κύριος Πρωθυπουργός προσωπικά, ήμασταν όλοι εκεί. Το οποίο λιμάνι θα έδινε πνοή αναπτυξιακή και στο Δήμο Καμένων Βούρλων και στο Δήμο Λαμίας και γενικώς σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Ναι. Δυστυχώς μάθαμε ότι κανένας εφοπλιστής δεν θέλει να πάρει τη γραμμή για τις σποράδες. Mm-hmm. Και δεν μπορούσε από ό,τι καταλαβαίνετε να λείπει το κτέλ Φιότιδος από αυτή τη συγκέντρωση, την πετυχημένη συγκέντρωση χθες, όπου ελέγχθησαν τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Το καράβι πρέπει να μπει οπωσδήποτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, διότι και το ΚΤΕΛ, δεν σας το κρύβουμε και το είπα και χθες στην ομιλία μου, mm-hmm. ότι μεταφέρει ακόμη και από την Αθήνα για τις σποράδες. Δεν θα σας βάλω τα εισιτήρια που κόβουμε από την περιοχή τη δική μας, ναι. για να πάνε στις βόρειες σποράδες. Σας λέω, από την Αθήνα μόνο ξεπερνούν τα εισιτήριά μας στις 200.000 ευρώ. Για πόσο διάστημα μιλάμε, για το καλοκαίρι λέτε τώρα? Για το καλοκαίρι, ναι. βεβαίως. Ναι. Για τους 2-3 μήνες του καλοκαίρι, τα εισιτήριά μας, ο τζίρος μας ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ από την Αθήνα μόνο. Ναι. Δεν βάζω τα τοπικά εισιτήρια εδώ της περιοχής κτλ. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάω μόνο σαν ΚΤΕΛ. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα και από τις διάφορες περιοχές περνάνε να πιούν έναν καφέ στα μαγαζιά της εστίασης, θέλουν να μείνουν και ένα βράδυ όταν επιστρέφουν και στα ξενοδοχεία της περιοχής αυτά που υπάρχουν, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο, ναι. και δεν πρέπει να μείνει έτσι. Σωστά. Κανένας δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται όμως τώρα, και θα προσθέσω σε αυτό, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από ό,τι διαβάζω σε διάφορα site, έχει καθυστερήσει και η έναρξη των δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες, και από ό,τι φαίνεται, όπως δηλώνει ο πρόεδρος των ναυτιλιακών πρακτόρων, μάλλον θα πάει για αρχές Ιουλίου, αλλά οπότε λέει καλύτερα να μην το κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος πλέον. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν το κατάλαβα. Έλατε, δεν κατάλαβα κι εγώ. Ίσως θεωρεί ότι αρχές Ιουλίου θα είναι δώρον άδωρον, αλλά πιστεύω ότι και Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν δρομολόγια. Οπότε κοιτάξτε, υπάρχει ένα γενικότερο, ξέρετε, πρόβλημα με τις σποράδες. Βεβαίως. Και εκτός της ζημιά που θα πάθουν οι σποράδες, έτσι, σας λέω εγώ για τη δική μας περιοχή, την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πρέπει να μπει σίγουρα, καταλαβαίνω ότι οι εφοπλιστές μπορεί να θέλουν αυτά που θέλουν, αλλά δεν μπορεί και να κάνουν κουμάντο το κράτος μόνο μια μερίδα εφοπλιστών και να λέει ότι εγώ δεν πάω, δεν κάνω, δεν ράνω. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ναι. Από ό,τι πληροφορούμε και εγώ, μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει μπει κάποιο καράβι. Τώρα αυτά είναι ακούσματα. Σε δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις και δεν πρέπει να μείνει έτσι, ναι. το θέμα. Δεν πρέπει να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, αλλά θα πρέπει και κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να προχωρήσουν λίγο το θέμα και να κάνουν κάτι. Από ό,τι ξέρω, έτσι έχει κινηθεί ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Σταϊκούρας, από πληροφορίες που έχω, και προσπαθεί να τακτοποιήσει το θέμα, και τι είναι υπουργός υποδομών και δεν είναι ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και πιστεύω ότι κάτι θα πετύχει. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι κι εμείς, mm-hmm. και οι τοπικοί άρχοντες εδώ, οι δικοί μας και από τους δήμους μας,
και από, τις, και από την περιφέρεια. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή είπατε ότι είχατε πάρα πολλά χρονολόγια από Αθήνα που έρχονταν ακριβώς για το λιμάνι του Αγίου Καστοντίνου να ταξιδέψουν. Μετά από αυτό που έγινε, που αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουμε πλοίο, έχετε ακυρώσεις, κύριε Παπαναγιώτου? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έρχονται και κάνουν κρατήσεις όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει το καράβι. Α, μάλιστα. Επειδή γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει καράβι, δεν υπάρχουν και κρατήσεις. Ναι. Αλλά μόλις μπει το καράβι, επειδή ενημερώνονται, έτσι, θέλουν να δουν και την περιοχή μας και έρχονται αρκετοί. Και μάλιστα έρχονται και με φτηνά εισιτήρια, καταλαβαίνετε ποιοι έρχονται με εμάς, οι φοιτητές που δεν έχουν τα γιοταχή τους, έρχονται οι μεγάλες ηλικίες που θέλουν να πάνε να παραθερήσουν. Προσφέρουμε κοινωνικό έργο περισσότερο, έτσι, γιατί πάνε και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν 10 μέρες διακοπές, μια εβδομάδα διακοπές, όσο μπορούν. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Περιμένω περισσότερα, έτσι, και όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει χθες, όχι αύριο. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σε αυτό έτσι. Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Πέσαμε από τα σύννεφα και δεν μιλάω προσωπικά σαν εκτελθιότητος ότι θα χάσουμε αυτό το τζίρο. Εδώ χρειαζόμαστε ανάπτυξη στην περιοχή. Εάν δεν πέσει ξένος κόσμος στην περιοχή, πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Ναι, και όταν έχουμε και τόσα πλεονεκτήματα. Βεβαίως είναι το πλεονέκτημα και έχουμε και το πλεονέκτημα να ξέρετε τώρα ότι και με τον Ε65 ναι. Θα έρθουν και από τη Δυτική Μακεδονία να φύγουν για τις Μα το Ε65 το είδαμε πρόσφατα. Θυμόμαστε όλοι το τι έγινε στην Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων στις διακοπές του Πάσχα που συνέπεσε και με την Πρωτομαγιά. Είχαμε μεγάλη εισρωή τουριστών ακριβώς γιατί εκμεταλλεύτηκαν τον Ε65 που πλέον μείωσε τις αποστάσεις. Είναι δεδομένο ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την περιοχή. Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή να σας πω ένα πράγμα. Η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα είναι πιο κοντά τώρα προς εμάς, προς τα Καμένα Βούρλα, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί και πηγαίναν προς το Βόλο. Yeah. Λοιπόν, τώρα με τον Ε65 που είναι μοχλός ανάπτυξης, ο Ε65 για την κεντρική Ελλάδα, οι άνθρωποι θα έρθουν από εδώ να πάνε στις Σποράδες και θα έρθουν να κατέβουν να κάνουν και τις διακοπές τους στα Καμένα Βούρλα. Αυτό είναι ανεξάρτητο όμως με το καράβι. Αλλά για να φύγουν για τις Σποράδες που συμφέρει να έρθουν να φύγουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια.